Πάμε στην τρίτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής. Υπάρχει ένα σημείο εκεί στο παραλιακό, στην παραλιακή του Ηρακλείου, πριν από το Παγκρίτιο στάδιο, που έχουν σημειωθεί δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Και εκεί οι κάτοικοι στα καμίνια κρούν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν παρεμβάσεις. Ως εδώ και μη παρέκει, λένε, κάντε κάτι, προκειμένου να μην έχουμε ακόμα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Η Εύη Σπανού βρίσκεται στο σημείο και δίπλα της η κυρία Χρονάκη. Είναι η πρόεδρος εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων. Καλησπέρα Εύη, καλησπέρα κυρία Χρονάκη. Καλησπέρα σας. Νίκο, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ κοντά στην παραλιακή λεωφόρο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και όχι μόνο. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν, διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή αυτή και με αφορμή αυτό θα έχουν το Σάββατο το πρωί μία πορεία διαμαρτυρία στην παραλιακή λεωφόρο με σκοπό να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, δίπλα μου είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων, κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, με σκοπό να μας μιλήσει λίγο περισσότερο για την κατάσταση που έχετε δει ανά τα χρόνια και για ποιο λόγο είναι τόσο επικίνδυνο το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς να σας πω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής Καμινίων δεν είναι ένας σύλλογος απλά διακοσμητικός, αλλά βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό γίγνεσθε της εποχής, αφού γράζεται τα προβλήματα και προσπαθεί με όσες δυνάμεις έχει και όπως μπορεί, χωρίς να το καταφέρνει βέβαια πάντα, να δώσει κάποια λύση. Κυρία Χρονάκη, τώρα βέβαια μέσω... Μάλιστα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, για να μας περιγράψετε λίγο το σκηνικό, δεκάδες τα τροχαία. Βρισκόμαστε, να σας περιγράψουμε. Είμαστε στη συμβολή της παραλιακής οδού Σοφοκλή Βενιζέλου με δωμαλάκι Μάχης Κρήτης, που ξέρουμε όλοι πόσο πραγματικά συγκοινωνιακή συμφόρηση έχει αυτή η Μάχης Κρήτης και επιπλέον αυτοί οι δύο οδοί δέχονται κίνηση από πολλούς παράδρομους όπως της Μαρίας Πολυδούρη, την οδό Κόντογλου. Οπότε κυρία Χρονάκη, τι ζητάτε, τα αιτήματά σας έχουν ως επίκεντρο ποιες παρεμβάσεις? Εκείνο το οποίο ζήταμε, υπάρχει συμφόρηση. Πολλά αυτοκίνητα συγκεντρώνονται και όταν πρόκειται να μπουν στην παραλιακή δημιουργείται αυτό που λέμε ο λαιμός του μπουκαλιού. Περιμένουν υπομονετικά οι οδηγοί και αν μεν πρόκειται να κατευθυνθούν προς την πόλη έχει καλώς. Αν όμως πρόκειται να πάνε έξω προς το Παγκρίτιο στάδιο, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πάρα πολλοί οδηγοί, ξέρετε που πάνε να κάνουν αναστροφή, πηγαίνουν στο Μητέρα, εκεί σε αυτό το κυκλικό κόμβο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Και δεν είναι υπερβολή. Αυτό συμβαίνει γιατί καθημερινά φοβούνται ιδιαίτερα νέοι οδηγοί ότι θα έχουν κάποιο ατύχημα. Και έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Ο φωτισμός επιπλέον είναι λιπέστατος. Οι πεζοί για να διασχίσουν το δρόμο και είναι πάρα πολλοί κάτοικοι εδώ της περιοχής που έχουν λόγο να περάσουν απέναντι προς την παραλία, προς το Παγκρίτιο. Είναι πραγματικά άβατο τοπίο για αυτούς. Λοιπόν, θα πρέπει κάτι να γίνει. Θα μου πείτε τώρα, το θυμηθήκατε? Όχι, πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους φορείς και ο ένας επιρρύπτει ευθύνες στον άλλο. Ο Δήμος λέει ότι ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου. Ο ένας λέει στον άλλο, δεν πρέπει όμως κάποια στιγμή να γίνει κάτι, γιατί και εν μέσω της όλης αυτής κατάστασης και των ελληνοτουρκικών θεμάτων και του κοροναϊού η ποιότητα της ζωής μας θα είναι ακόμα χειρότερη. Ίσως κάτι να γίνει, αν έμπαιναν να φανάρια, κυρία Χρονάκη, ίσως αν έμπαιναν φανάρια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό. Εγώ ειδικός, κυρία Χρονάκη, εγώ ειδικός δεν είμαι. Στέκομαι λίγο στο κείμενο που έχετε συντάξει και το κοινοποιήσατε βέβαια και πολύ καλά κάνατε. Ίσως αν έμπαιναν φανάρια να έφτιαχνε κάπως κατάσταση. Να βελτιωθεί. Δεν είμαστε θεροβάμονες, ναι, να ζητούμε υπόγειες διαβάσεις και βέβαια τέτοια πράγματα. Αλλά ένα φανάρι να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται ή ένας κυκλικός κόμβος.
θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Και βέβαια αυτό οι πεζοί, πιστεύουμε. Οι πεζοί έτσι, ούτε λόγος βέβαια να περάσουν απέναντι χωρίς κίνδυνο. Αυτό που λέγαμε, όχι. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και σας λέω ότι το αποφασίσαμε μετά από διαμαρτυρίες αρκετά μεγάλης μερίδας της περιοχής όλων των Καμινίων. Και εννοείται ότι όταν θα συγκεντρωθούμε θα τηρηθεί το πρωτόκολλο πάρα πολύ αυστηρά, μάλιστα, το υγειονομικό, αποστάσεις, μάσκες, γιατί ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και σίγουρα δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε την υγεία του κόσμου. Να μάλιστα. Σας ευχαριστήσω πολύ, θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα, θα ακολουθήσουν και άλλα ρεπορτάζ και μακάρι το επόμενο διάστημα να έχουμε εξελίξεις. Ευελπιστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που και εμείς. Έγινε γνωστό το πρόβλημά μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Χρονάκη.